στα εκτός σχεδίου αλλά και στα εντός σχεδίου, είναι ο δρόμος Καριδίτσας Αγίας Παρασκευής που έχει εκτελεστεί έργο πάνω από 150.000 ευρώ και δεν έχει πληρωθεί ο ανάδοχος. Είναι το σχολείο απέναντι από την Παναγία Φανερωμένη που και αυτό έχει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση. Είναι αρκετά έργα τα οποία αν τα αθροίσουμε το ποσό αγγίζει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια όπως σας είπα προηγουμένως. Είναι χρήματα του πόρου δηλαδή. Είναι χρήματα του πόρου και έχει καθυστερήσει η πληρωμή. Κατανοητό. Και γι' αυτό το λόγο... Πόσο πέτει ο Δήμος του Κράτου τα κατασταλάβει του Λίου του Υπουργείου θα καθυστερήσει. Πόσο άλλο. Ο Δήμος Κοζάνης έχει να πάρει χρήματα από το δεύτερο εξάμεινο του 2013 και είναι αυτά τα οποία δικαιούται, είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια συνολικά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι όμως μόνο ο Δήμος Κοζάνης, είναι και όλοι οι Δήμοι. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει συστράτευση των Δήμων, των ενεργειακών Δήμων, της Περιφέρειας για την έλευση των χρημάτων προς την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, θα ήθελα να σας το αναφέρω γι' αυτό, πήγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υποβάλαμε πρόταση ώστε η μελέτη της ανάπλασης του ΟΣΕ να χρηματοδοτηθεί με χρήματα του τοπικού πόρου της Περιφέρειας, ποσού περίπου 570.000-565.000 μαζί με το ΦΠΑ, και θεωρώ χρέος να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη για τη στήριξη σε αυτήν την δράση, σε αυτήν την ενέργεια, στη στήριξη στο Δήμο Κοζάνης, διότι η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή διαθέτει χρήματα από τον τοπικό πόρο.